και αυτό σημαίνει κανεί εκείνο. Αυτό είναι παιδαγωγικό λάθος. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από συμβουλές. Έχουν ανάγκη από πρότυπα να μιμηθούν. Τα παιδιά έχουν κλειστά τα αυτιά στις συμβουλές και ορθάνει τα ταμάτια στο παράδειγμα. Ένας που δίνει καλή συμβουλή κτίζει με το ένα το χέρι. Ένας που δίνει καλή συμβουλή και καλό παράδειγμα κτίζει με τα δυο τα χέρια. Και ένας που δίνει καλή συμβουλή και κακό παράδειγμα με το ένα το χέρι κτίζει με το ένα γκρεμίς. Αν προσπαθώ να βελτιώσω κάποιον με τον ένα για αυτόν ένα καλό παράδειγμα, κάνω δύο καλύτερους. Τον εαυτό μου και εκείνον. Αν προσπαθώ να βελτιώσω κάποιον με τον να μην είμαι για αυτόν καλό παράδειγμα, δεν κάνω κανένα καλύτερο. Οι γύρω από εμάς κρύβουν την πνευματική μας ποιότητα όχι τόσο με τα αυτιά τους, όσο με τα μάτια τους. Ένας πατέρας έγραψε μια επιστολή στην Αγίπτενη στους εκπαιδευτικούς του όλων των βαθμίων. Τους έλεγε αγαπητοί και πάλι ανοίγουν τα σχολεία και πάλι σας εμπιστευόμεθα ό,τι πολυτιμότερο έχουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά δεν διδάσκουμε αυτά που θέλουν, ούτε αυτά που ξέρουν, είναι αυτό που είμαστε. Αν μας πιάσουν τα παιδιά να λέμε ψέματα, να γκρινιάζουμε, να κάνουμε άλλο, θα θέσουμε στη συνείδησή τους και δεν θα έχουμε κανένα κύρος και καμία υπόλοιψη σαν γονείς. Και όταν αποκτήσαμε δύναμη θα μας εγκαταλείψουμε. Ήρθαν δύο σκοκυλί επάνω παντρεμένοι και είχαν μαλλιά. Το παιδί στο σπίτι πώς θα σου λέει, μπαμπά ή μαμά, κι αν μεγαλώσει το αγόρι, εσύ ο πατέρας που φοράς μαλλιά, με ποιο σθένος, και θέλει το αγόρι σου να βάλει σχολαρίκι, με ποιο σθένος θα του πεις, απαγορεύεται αυτά τα σχολαρίκι, τα φορούν οι γυναίκες. Θα σου πει το παιδί και τα μαλλιά που έχεις εσύ. Ένας έκανε παρατήρηση στο γέρο του, στο βαβλιό του. Ακαήρευτοι, ανεπρόκοποι, στην ηλικία σου μέγας Νεπολέοντας ήταν ροχαγούς. Λέει και το παιδάκι, πατέρα και στην ηλικία σου μέγας Νεπολέοντας ήταν αυτοκράτορας. Πρέπει να είμαστε σωστοί.